Πέρα παιδιά, τσεκτεκνά ο Κώστας εδώ. Ήρθε η ώρα επιτέλους να κάνω αυτό που έχετε ζητήσει όλοι πάρα πολλές φορές σε όλα τα βίντεο. Δεν βάζω το πρόσωπό μου γιατί στην ουσία αυτό θέλω να είναι ένα tutorial καθαρό χωρίς να φαίνομαι, χωρίς τίποτα. Θέλω να συζητήσουμε δύο πραγματάκια, να τα πάρουμε μία σειρά όσο γίνεται. Και να ξεκινήσουμε να δούμε κάποια πράγματα σχετικά με το PayPal για αρχή και το πώς κάνω αγορές από το εξωτερικό. Αλλά ας πάρουμε όλα τα πράγματα από μία αρχή. Λοιπόν, επειδή βαριέστε όλοι σας να ασχοληθείτε και να, να πάρετε τη διαδικασία γιατί υπάρχουν site, υπάρχουν οδηγοί και θα σας δείξω 2-3 με μια σειρά. Θα το κάνω και εγώ. Να το δείτε και σε βίντεο, εν μέρη, μήπω και το εμπεδώσετε. Λοιπόν, α πάρουμε όμω τα πράγματα από την αρχή. Θα με επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω διάφορα πραγματάκια εδώ, που ίσω να κάνουν τη ζωή σα και τη ζωή μου λίγο πιο εύκολη. Λοιπόν, α ξεκινήσουμε από αυτό που χρειαζόμαστε πρώτα. Αυτό που χρειαζόμαστε πρώτα, δηλαδή το πρώτο βήμα που χρειάζεται να κάνετε, είναι να έχουμε ένα λογαριασμό. Ένα λογαριασμό τραπέζη. Αυτό μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε τράπεζα θέλετε, οι πιο επικρατούσε. Να γράψω κιόλα λογαριασμό. Ο λογαριασμό προτιμάμε να είναι στο όνομά μα, για αν και οι περισσότεροι που μου στέλνετε είστε ανήλικοι και καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται να έχετε λογαριασμό στο όνομά σα να τον διαχειρίζεστε εσεί. Θέλετε την άδεια του γονέα σα. Οπότε πρέπει να είμαστε πάνω από 18 χρονών και να έχουμε ένα λογαριασμό στην τράπεζα, με ο οποίο να έχει ένα βιβλιάριο καταθέσεων και κατ' επέκταση και μια κάρτα αναλήψεων, η οποία βοηθάει και γλιτώνουμε πολλά πραγματάκια. Αφού φτιάξουμε ένα λογαριασμό στην τράπεζα, το δεύτερο βήμα που θα χρειαστούμε να ακολουθήσουμε είναι να πάμε στην τράπεζά μα. Αυτό που γίνεται είτε ταυτόχρονα, την ώρα που πηγαίνουμε στην τράπεζα, μα ρωτάνε, θέλει να σου κάνω enable το web banking και να σου δώσω τους κωδικούς ώστε να μπορείς να παραγγέλνεις. Εγώ επειδή έκανα λογαριασμό και ήταν να φύγω φαντάρος, δεν το είχα ε, ξεκίνησε να το κάνω το web-banking, πήγα μετά. Πήγα πριν από δύο εβδομάδες και επειδή άλλαξα κάτι στο λογαριασμό μου, έκανα... είχα λογαριασμό χωρίς web-banking και πήγα να το ενεργοποιήσω. οπότε Χρειάζεσαι καθαριστικό. Εάν είσαι άνεργο, χρειάζεσαι κάρτα ανεργία. Στα ζητάει αυτά η τράπεζα. Μένα μου ζήτησε και την κάρτα ανεργία, μου ζήτησε και το καθαριστικό, μου ζήτησε και χίλια δύο τη λογιστικά Α πούμε, μια διεύθυνση ήθελε λογαριασμό δε ή οτέ. Οπότε, όπω καταλαβαίνετε, η διαδικασία να κάνουμε λογαριασμό δεν είναι και τόσο εύκολη. Όσοι έχετε ήδη, απλά ενεργοποιήστε το web banking. Απλά θα σα ζητήσουν καθαριστικό και κάτι που να αιτιολογεί τι κατάσταση οικονομική έχετε. Αν είστε άνεργο, προφανώ θα λέτε κάρτα ανεργία. Οπότε το δεύτερο βήμα είναι web banking. Και τι πετυχαίναμε με το web banking. Λοιπόν, με αυτό μπορώ να μπαίνω να βλέπω όλο μου το, όλα μου τα χρήματα που έχω στο λογαριασμό μου. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω λογαριασμό πυραιό. Ε, και μπορώ είτε να στέλνω λεφτά σε άλλους λογαριασμούς, σε άλλες τράπεζες, είτε να μπορώ να στέλνω και να δέχομαι από άλλους λογαριασμούς, από άλλες τράπεζες χρήματα. Είναι πολύ καλό και είναι πάρα πολύ πρακτικό. Και αυτό που χρησιμοποιώ στο συγκεκριμένο, η μέθοδος που θα σας δείξω σήμερα, ε, να μπορούμε να βγάζουμε στο εξωτερικό με τη μορφή εμβάσματος χρήματα. Οπότε, λογαριασμός banking. Θα σας πούνε, θέλετε ένα κωδικό, θα σας δώσουν εκεί username, ε, και password και όλα τα ωραία πράγματα και ένα pin, νομίζω από τράπεζα σε τράπεζα αλλάζει, τα οποία απλά πάτε στο PC σας, μπαίνετε στη σελίδα και τον αργοποιείτε, είναι το πιο απλό πράγμα στον κόσμο. Λοιπόν, εγώ έκανα ένα λάθος. Το λάθος το δικό μου ήταν πήγα να κάνω χρεωστική, βασικά όχι χρεωστική, χρεωστική είναι η αναλήψεων. Πήγα να κάνω προπληρωμένη κάρτα. Γιατί νόμιζα ότι θα συνδέσω την προπληρωμένη κάρτα μου στο λογαριασμό μου, PayPal και θα ήμουν ένα κυριλέ. Έκανα μια βλακεία, δεν ήξερα ότι έπρεπε να έχει χρήματα μέσα για να μπορέσω να τα συνδέσω όλα αυτά. Οπότε, κατ' επέκταση, κάπου απέτυχα. Λοιπόν, α μείνουμε εκεί πέρα. Web Banking. Λοιπόν, η μέθοδο που θα χρησιμοποιήσουμε εμεί είναι η μέθοδο της Revolut. Η Revolut είναι μια χρεωστική, βασικά μια προπληρωμένη χρεωστική, μπορείς να την πεις όπως θέλεις, της Αγγλίας, μια τράπεζα συγκεκριμένα της Αγγλίας νομίζω, η οποία μας επιτρέπει να στείλουμε χρήματα, δηλαδή είμαι εγώ εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, από την Ελλάδα στέλνω στην Αγγλία σε μια τράπεζα της, στην ουσία μέσα στη χρεωστική, βάζω τα ωραία μου ευρώ. Οπότε εγώ στέλνοντας τα από εδώ, μπορώ να τα συνδέσω στο PayPal και αφού τα συνδέσω στο PayPal να χρησιμοποιώ απευθείας τα χρήματα μέσα από το PayPal. Γιατί, αλλιώς τι γίνεται, να σας δείξω τώρα λίγο να δείτε. Το πρόβλημά μας είναι το εξής, λόγω Capital Controls, όταν είμαι εδώ στην Ελλάδα και έχω την τράπεζα της Ελλάδας, τα λεφτά μου τα έχω μέσα σε μια τράπεζα της Ελλάδας. Όταν πάω να το συνδέσω απευθείας στο PayPal, το PayPal λόγω Capital Controls μου απαγορεύει να αγοράσω από eBay ή από οπουδήποτε αλλού θέλω που κατάστημα της Κίνας, κάποιο κατάστημα όπως τον κύριο Βεστή ή οτιδήποτε άλλο και πρέπει εγώ να κάνω μανούρα. Η μανούρα είναι καταστημα που τον κυριο βεστη μεγάλη, υπάρχουν διάφοροι τρόποι, ο πιο κλασικός είναι να έχω νομίζω αν δεν κάνω λάθος αυτό που έχω σημαίνει μέχρι τώρα, δεύτερο λογαριασμό, ο PayPal, και να μπορέσω να κάνω request από τον ένα λογαριασμό στον άλλο λογαριασμό προκειμένου να μπορέσω να γεμίσω με χρήματα την χρεωστική μου και να μπορέσω να τα χρησιμοποιήσω κάτι το οποίο είναι μανούρα. Ενώ πάρα πολύ απλά και πολύ όμορφα αυτό που θα κάνουμε εμείς είμαστε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχω τα χρήματά μου μέσα στην τράπεζά μου. Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ την πυρέωση. Τι κάνω. Στέλνω με έμβασμα στην Αγγλία ένα ποσό όσο αυτά θέλω, θα σας δείξω υπάρχει τρόπος μέσα οπότε εγώ με το που τα στείλω στην Αγγλία μπορώ πάνω σε αυτό να συνδέσω το PayPal αφού συνδέσω το PayPal μου πολύ όμορφο και απλά μετά μπορώ να αγοράσω σε Κίνα μπορώ να αγοράσω eBay οπότε δεν παρεμβαίνει τα capital control γιατί στην ουσία στέλνω μέσω εμβάσματος στην Αγγλία. Η Αγγλία, το μέθοδο, η μέθοδος που θα δούμε είναι η μέθοδος της Revolut. Λοιπόν, οπότε στην ουσία δεν μας χρεώνει τίποτα, επίσης σε σχέση με την προηγούμενη μέθοδο που σας έδειξα περίπου χρεώνονται πάρα πολλά στα πηγαίνια αλλά και στις μετατροπές, ενώ εδώ μόνο η Revolut μας κρατάει 1 ευρώ ανα... μεταφορά από την τράπεζά μας στη, στο πρωτοφόλι της Revolut. Το πρόβλημα είναι ότι παίρνει από μία έως πέντε μέρες εργάσιμες να φάνουν τα χρήματα. Δηλαδή εγώ αν τα στείλω εκεί πέρα τότε θα καθυστερήσει πάρα πολύ. Τώρα, εγώ ήμουν τυχερό. Είχα στείλει το πρώτο που έκανε 101 ευρώ και φάνηκαν κατευθείαν. Μετά από μία μέρα περίπου. Οπότε μην ρωτάτε, δεν φάνηκαν, δεν φάνηκαν. Υπάρχουν και περιπτώσει ανθρώπων οι οποίοι έχουν στείλει τα χρήματά του και δεν έχουν φανεί ποτέ. Είναι ένα ρίσκο το οποίο το παίρνει αν θέλει να ασχοληθεί. Λοιπόν, οπότε τι κάνουμε, αφού κάναμε enable το web banking μα, πάμε και κάνουμε ένα λογαριασμό στη Revolut. Revolut, εγώ αυτό που με ξέχιζε και δεν είχα ασχοληθεί, ήταν ότι δεν μπορούσα να το διαχειριστώ από το PC. Ε, γιατί είναι μια εφαρμογή Revolut η οποία να σας δείξω, η οποία τη χρησιμοποιούμε μέσω Android. Οπότε εσείς θα την κατεβάσετε από το κινητό σας ή από το tablet σας. Υπάρχει ένα πρόβλημα μόνο. Το πρόβλημα είναι το εξής. Το πρόβλημα είναι ότι χθε Android από 5 και πάνω. Εγώ έκανα κάτι απλό. Το έχω εγκαταστήσει στο τάμπλετ μου, αλλά επειδή δεν το δεχόταν, γιατί πολύ θα το δείτε αυτό το πρόβλημα, κατέβασα το APK. Δηλαδή τι έκανα. Πήγα μέσα από το Android, βασικά στο... άνοιξα τη συσκευή μου ή το κινητό μου ή το tablet μου και έγραψα Revolut APK. Και κατευθείαν το πρώτο που μου βγάζει είναι το Foreign Exchange APK, το κατεβάζω και απλά το κάνω εγκατάσταση μέσα στο tablet μου. Λοιπόν, εγώ το εγκατέστησα εκεί πέρα, ακολούθησα τα βήματα μέσα από το tablet μου. Ο μου το έχει κάνει μέσα από το κινητό του. Για να σα δείξω όμω τι γίνεται, αποφάσισα να χρησιμοποιήσω το BlueStacks, ένα πρόγραμμα που σου βοηθάει να τρέξει Android εφαρμογέ στο PC σου. Αν λοιπόν, και είχα κάποια θέματα, κατάφερα και εδώ να το, να το φτιάξω. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Αρκεί να συγχρονιστεί αυτό κάποια στιγμή και να μου ανοίξει όλα καλά επειδή είχα πρόβλημα. Πας στο Google Play κανονικά, το ψάχνεις, για να σας δείξω πώς το βρίσκουμε. Revolut. Και είναι η πρώτη εφαρμογή που σας βγάζει. Μία υπάρχει, Foreign Exchange. Πατάς επάνω, και κάνει εγκατάσταση. Λοιπόν, εγώ το έχω κάνει επειδή δεν μου το έβγαλε και σα λέω: Μπορεί να ξαναδείτε το πρόβλημα να μην σα το κάνει εγκατάσταση γιατί δεν είναι συμβατή η συσκευή. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κατεβάσετε το APK και μετά εσεί να πάτε, αν έχετε αυτή την εφαρμογή για να το χειρίζεστε από το PC και να βρείτε το APK μέσα στα αρχεία σα. Βλέπετε, πατάτε πάνω, άνοιγμα και το φορτώνει κανονικά. Ας πάμε λοιπόν να ανοίξουμε την εφαρμογή να δούμε πως είναι αυτή εδώ είναι η εφαρμογή πατάμε επάνω και μας ανοιγεί κάπως έτσι θα τη δείτε και εσείς στο tablet σας είναι μόνο σε κάθε προσανατολισμό λοιπόν αφού πατήσουμε επάνω sign up και μας βγάζει ένα αριθμό τηλεφώνου ο αριθμός τηλεφώνου είναι ο αριθμός του προσωπικού μας τηλεφώνου τι γίνεται τώρα επειδή δεν πρόκειται να κάτσω να βάλω ψεύτικο αριθμό τηλεφώνου γιατί θα μπλέξω. Γιατί δεν θέλω να μπλέξω κανέναν άλλον άνθρωπο για τη διαδικασία. Έχω ήδη Revolut δικιά μου, οπότε δεν γίνεται να κάτσω να. Ε να το κάνω δεύτερη φορά εδώ πέρα, θα σας δείξω τα βήματα μέσα από δύο πολύ όμορφους οδηγούς, που υπάρχουν στο ίντερνετ, αλλά εσείς για κάποιο λόγο βαριέστε να τους διαβάσετε, γιατί και εγώ αυτούς ακολούθησα. Όσοι με ρωτάτε, εσάς τους στέλνω, αλλά και πάλι πολλοί από εσάς συνεχίζετε να έχετε απορίες. Λοιπόν, υπάρχει ο ένας, είναι, βασικά στην ουσία από ό,τι είδα, είναι ο ίδιος οδηγός, απλά λίγο διαφορετικά, με κάποιες μικρές διαφορές, ο ένας υπάρχει στο iPhone Hellas Forum και ο άλλος είναι στο Insomnia, στο Insomnia είναι της Μαρή της Χρήστης Μέρης, πως λέγεται. Και στο iPhone Hellas, ο NSX Bass είναι που τον έχει γράψει. Στην ουσία είναι ο ίδιος οδηγός. Όποτε και να πάρετε, βοηθάει. μένα να σας πω, αλήθεια μου βοήθησε λίγο παραπάνω εδώ πέρα του iPhone Hellas, γιατί ο συγκεκριμένος οδηγός είχε κάποια πραγματάκια. Λοιπόν, τι κάνουμε. Έκανα το λάθος, έκανα το λάθος να, πάω, να φτιάξω λογαριασμό στην PayPal, αφού φτιάξω PayPal, στο paypal.com, Λοιπόν, μισό λεπτάκι να το ανοίξει. Έκανα το λάθος να... <Ρι> να πάω να προσθέσω κάποια κάρτα. Ναι, το πρόβλημά μου ήταν ότι προσπάθησα να προσθέσω κάρτα χωρίς να έχω να έχω τέτοιο πως το λένε να έχω ε, λογαριασμό ενώ ρε παιδί μου να έχω βάλει λεφτά μέσα οπότε το ξεχνάμε μην κάνετε το λάθος με το που βγάλετε Revolut ή οτιδήποτε άλλο να πάτε να τα συνεσετε κατευθείαν λοιπόν πάμε βήμα βήμα ο οδηγός, οι οδηγοί αυτοί δύο τι λένε μπαίνουμε στο Revolut γράφουμε το νούμερό μας, το τηλέφωνο μας, με το που γράψουμε το τηλέφωνο μας, μας ζητάει να ορίσουμε εμείς ένα pin. Αυτά εννοείται ότι όσοι ώρα τα κάνετε, έχετε και ένα χαρτί από δίπλα και γράφετε τα βήματα βήμα-βήμα, δηλαδή το τηλέφωνο μου, τον κωδικό που έβαλα, μετά σε ρωτάει να βγάλεις φωτογραφία, να βάλεις τα στοιχεία σου, είμαι από Ελλάδα, συμπληρώνεις τη διεύθυνσή σου, Αυτά τα γράφετε για να ξέρετε τι στοιχεία έχετε βάλει μέσα και με το που μπείτε με το καλό μέσα στην εφαρμογή θα σας δείξει ότι έχει 0 λίρες, 0 ευρώ ανάλογα με το νόμισμα που θέλετε. Έχει δολάρια, λίρες και ευρώ. Τώρα, στο πλάι έχει αυτά τα τρία κουμπάκια. My Card, με το που πατήσω My Card είναι οι πληροφορίες της κάρτας μου. Με το που πατήσω, πα, ε, πατήσω πάνω στο προφίλ μου βγάζει το κεντρικό μου προφίλ. Λοιπόν, στην ουσία... Αφού ρυθμίσω το προφίλ μου, μπω στο προφίλ και βάλω τα στοιχεία μου, το όνομά μου, το email μου, όλα αυτά τα όμορφα πραγματάκια. Μετά πατάω My Card και θα με βγάλει εδώ πέρα. Αυτή εδώ είναι η κάρτα, η μορφή της κάρτας. Υπάρχει δυνατότητα να την πατήσετε και δωρεάν να σας την στείλουνε στο σπίτι σας σε μορφή τυπωμένη. Δηλαδή μια κανονική πλαστική κάρτα θα σας έρθει. Απλά η συμβουλή μου είναι ότι για να μην υπάρχει πρόβλημα και μπλοκάρει η κάρτα πρέπει να μην κάνετε μπλοκ γιατί μπορείτε να την μπλοκάρετε. Ας πούμε σήμερα είναι Παρασκευή Σάββατο. Πατάω επάνω αποστολή. Εάν εγώ μέχρι να έρθει στο σπίτι μου πατήσω κατά λάθο μπλοκ κόβεται αυτό. Δεν πρόκειται να έρθει η κάρτα ποτέ. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που κατά λάθο την μπλόκαραν και η κάρτα δεν έρθει ποτέ στο σπίτι σου, ακόμα και αν μετά από δύο μέρε την ξεμπλόκαραν. Οπότε το ξεκαθαρίζω. Μην κάνετε το λάθο και την μπλοκάρετε μέχρι να έρθει αυτό εδώ το πράγμα στο σπίτι σα. Πάνω έχει έναν αριθμό, όπω είναι και οι κάρτε τη τράπεζα. Και πάνω είναι το CVV. Ένα αριθμό ο οποίο μα χρειάζεται. Και εδώ είναι οι ημερομηνίε. Εδώ λέει 10. 10 18. Αυτά τα τρία πραγματάκια, το CVV, τον αριθμό της κάρτας, και εδώ πέρα τα χρειαζόμαστε. Μετά πηγαίνουμε, προχωράμε τις διαδικασίε ό,τι χρειάζεται, βάζουμε ένα πίν, την ώρα που θα σου ζητήσει να προαγγείλεις την κάρτα, βάζεις ένα πίν. Το οποίο πίν -E είναι της κάρτας σου όταν θα έρθει να την παραλάβει. το σημειώνεις και αυτό. Λοιπόν, αφού κάνουμε όλα αυτά τα βήματα, η κάρτα μας υπάρχει μέσα στο κινητό μας και κάποια στιγμή θα έρθει και στα χέρια μας. Οπότε αυτό είναι το ψηφιακό μας πορτοφόλι που βλέπουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, οπότε μέσα εδώ μπορούμε να στείλουμε χρήματα. Τι γίνεται όμως για να στείλω χρήματα δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Βασικά είναι πιο απλά από ό,τι σου φανταζόμαστε. Απλά χρειάζεται μια διαδικασία. Η διαδικασία είναι κάπου σε μια γωνίτσα, νομίζω, στο send. Βασικά κάπου πάνω, να, σας να δούμε ακριβώς που το λέει, λέει top up. Τι θα πει top up. Πατώντας top up, έχει δύο επιλογές. Top up by card και top up via transfer. Εμεί, επειδή δεν έχουμε top-up by card για να συνδέσω κάποια πιστοτική, να στείλω από πιστοτική χρήματα, στέλνω top-up via transfer, δηλαδή μέσω μεταφορά χρημάτων. Αυτό εδώ το κάνω με euro φυσικά, γιατί στην Ευρώπη είμαστε, και μου βγάζει εκτό από το IBAN τη τράπεζα, γιατί στο σελίδα θα έχουμε και το IBAN τη τράπεζα, το οποίο το σημειώνουμε κι αυτό, γιατί όταν θα έρθει η ώρα να στείλουμε λεφτά με έμβασμα από την τράπεζά μας, πρέπει να έχουμε το IBAN. Λοιπόν, σημειώνω ένα reference code. Τον βλέπετε είναι σε ένα ροζ κουτάκι. Αυτόν κρατήστε τον όπως και δίποτε. Αυτός είναι ο αριθμός ο οποίος ξεκαθαρίζει ότι τα λεφτά θα πάνε σε αυτή τη Revolut και δεν θα χαθούν στο δρόμο. Γιατί έχω ακούσει πολλούς ανθρώπους που έστειλαν λεφτά στη Revolut, έβαλαν το IBAN, έβαλαν όλα, ξέχασαν να βάλουν αυτό εδώ το reference και τα λεφτά χάθηκαν κάπου στο δρόμο. Που σημαίνει ότι απλά μπήκανε και δεν φάνηκαν ποτέ στο λογαριασμό τους. Οπότε αυτό είναι το πιο σωστό από όλα. Βλέπετε top up via transfer with euro. Έχουμε τα σημειώνουμε όλα αυτά. Εκτός ότι υπάρχουν στο κινητό μας, καλό θα ήταν να τα γράψετε και κάπου. Είναι το όνομα Revolut LTD, Swift Bark CG V22, το σημειώνουμε. Το IBAN της κάρτας αυτής που βλέπετε της δικιάς σας θα είναι άλλο προφανώς. Enter this uh, reference. Τα σημειώνετε όλα αυτά. Αυτά είναι τα πιο σώσα από όλα. Λοιπόν, οπότε εμεί τι κάνουμε μετά. Ανάλογα, τώρα αυτά δεν μα ενδιαφέρουν τόσο, μα ενδιαφέρει αφού μπίνουν τα λεφτά με στην τράπεζα. Η οδηγοί αυτοί οι δύο και οι δύο ακριβώ, θα σα τα βάλω τα link κάτω. Καλό θα να ανοίξετε να του διαβάσετε μία. Σα λένε ανάλογα με την τράπεζα που έχετε. Εγώ για παράδειγμα θα σα δείξω στη Wingbank πυραιό. Εάν έχετε εθνική, εάν έχετε Eurobank, η Alpha Bank είναι η πιο γνωστέ τράπεζε που χρησιμοποιούνται. Σα δείχνει ακριβώ πώ να στείλετε λεφτά. Α πούμε στη Wing Bank, εγώ με το που θα μπω, μπαίνω στι μεταφορέ, μεταφορά σε άλλη τράπεζα με έμβασμα. Δηλαδή, εγώ εδώ βλέπει το λογαριασμό σου. Αυτό είναι ο λογαριασμό σου. Και τι κάνει, δηλαδή πιο ξεκάθαρο πεθαίνει. Θεώρησα για αυτό το βίντεο δεν έκατσα να αντιγράψω τις φωτογραφίες και να σας δείχνω στο βίντεο φωτογραφία, φωτογραφία ξεχωριστή. Γιατί θα το, θα το θεωρούσα η ιεροσυλία να καταχραστώ το post κάποιου άλλου και να πω κοίτα να δεις φωτογραφίες κάποιου άλλου δείχνω για δική μου δουλειά. Γιατί τα credits όλα πάνε σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έγραψαν τα δύο συγκεκριμένα post, βασικά νομίζω ένας είναι και αντιγράφτηκε και στο δεύτερο. Οπότε πρέπει να μπείτε να τα δείτε από εκεί. Τα συνιστώ. Λοιπόν, εγώ απλά σα το τονίζω για να δούμε δύο-τρία πραγματάκια και κάποιε λεπτομέρειε που θέλει να προσέξετε. Λοιπόν, με το που στείλω, μπαίνω στο λογαριασμό μου. Οπότε, έφτιαξα, να ξανακάνω λίγο με ένα SAM, έκανα ένα λογαριασμό web banking. Πήγα στο web banking, τον ενεργοποίησα, έφτιαξα τη Revolut μου, άρα check, check, check. Το τέταρτο είναι να πάω στην τράπεζα και να στείλω λεφτά με έμβασμα. Άρα στέλνω, ευρώ με έμβασμα. Και πού το στέλνω αυτό. Το στέλνω στη Revolut. Λοιπόν, υπόψη είναι ότι η Revolut είναι μία Mastercard. Τι σημαίνει αυτό. Μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και μόνη της. Δηλαδή στο Amazon βάζεις τον κωδικό της Revolut και μπορείς να κάνεις αγορές ή κάπου αλλού. Λοιπόν, δεν χρειάζεται δηλαδή να συνδεθεί και σε PayPal για να μπορέσει να τη δουλέψεις συμπληρώνουμε. Άιμπαν Revolut, το όνομα, Ηνωμένο Βασίλειο, τα βγάζει αυτά αυτόματα. Βλέπετε εδώ πέρα, πληροφορίζει το δικαιούχο και αυτό είναι το πιο σώσο από όλα. Reference. Το reference, ο αριθμό που υπάρχει μέσα στο ροζ κουτάκι, πρέπει να μπει εδώ πάνω. Πολλέ φορέ, α πούμε σε μένα, δεν είχε σα. Αυ, μάλλον αυτό το είχε σα. Είναι πώ επιθυμεί να επιβαρυνθεί. Ε, στην ουσία σε χρεώνει μόνο ένα ευρώ η Revolut, τίποτα παραπάνω. Ε, εμένα αυτό που δεν βρήκα ήταν το SEPA το οποίο κάτι έκανα λάθο εγώ, αλλά εντάξει, η μεταφορά μου έγινε. Απλά αν ακολουθήσετε τα βήματα με μια σειρά δεν θα έχετε πρόβλημα. Ξαναγράφετε το reference σα. Ξαναλέω, το reference είναι σημαντικό γιατί για να στείλετε λεφτά από το λογαριασμό σα. Στην Αγγλία χρειάζεστε το reference για να γνωρίζετε ότι πάει στο δικό σα ρεβολούτ και σε κανένα άλλο Και αφού το κάνετε αυτό, πατάτε συνέχεια. Επικυρώνεται, σας δίνει ένα κωδικό ο οποίος έρχεται με μήνυμα στο κινητό σας, επικυρώνεται ξανά μανά και αφού τα πετύχετε όλα αυτά, είναι πολύ απλή διαδικασία, τότε τα χρήματα θα μπουν μέσα στο δικό σας λογαριασμό. Τι γίνεται όμως, δεν θα τα δείτε κατευθείαν. Δηλαδή όταν ανοίξετε στη Revolut και πάτε εδώ πάνω, θα σας, θα σας δείξει, ας πούμε εδώ βλέπετε, είναι τα χρήματα της Revolut. Εσείς θα δείτε 0-0, γιατί πρέπει να περάσουν, είπαμε, από 1 έως 5 μέρες. Την ίδια ώρα, καθώς τα κάνετε όλα αυτά και δεν βαριέστε να περιμένετε, πάτε στο Paypal και χρησιμοποιείτε, κάντε μια εγγραφή στο PayPal. Δηλαδή, το επόμενο βήμα, πολύ όμορφα και καλά, είναι να πάω και να κάνω, αφού στείλω χρήματα στη Revolut, το πέμπτο βήμα θα είναι να κάνω PayPal, λογαριασμός. Λοιπόν, αφού πάω στο PayPal, πολύ απλά η διαδικασία το PayPal, paypal.com, φτιάχνει το λογαριασμό σου. Α πάμε να κάνουμε ένα PayPal καινούριο. Πάω στο PayPal. Προφανώ το από εσά δεν έχετε. Λοιπόν, κάνω logout. Εδώ πέρα είναι το sign up. Αφού πάω να κάνω το sign up, personal account, business account, Microsoft. όσοι δεν έχετε επιχείρηση πάμε personal, continue, τα στοιχεία σας, κωδικός κλπ. Και, λοιπά και, λοιπά και φτιάχνατε ένα PayPal. Λοιπόν, οπότε έχετε κάνει και το PayPal σας, είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Τώρα, αφού κάνατε το PayPal σας, ήρθε η ώρα να το συνδέσετε που είναι το πιο κρίσιμο βήμα από όλα, γιατί σε αυτό το βήμα γίνονται τα πιο μεγάλα λάθη. Να συνδέσω το PayPal με τη Revolut. Εάν πάτε πριν να μπουν τα λεφτά στη Revolut μέσα, να τα συνδέσετε, δεν θα συνδεθεί, θα σας πάω στον νεύρα, θα νευριάσετε και δεν πρόκειται να πετύχετε τίποτα. Για να το πετύχετε πρέπει πρώτα η Revolut να γεμίσει με τα ωραία σας ευρώ. Δηλαδή θα τσεκάρετε μόλις μπουν τα χρήματα στη Revolut, ήρθε η ώρα να κάνουμε σύνδεση. Οπότε, στο έκτο και το πιο σωστό βήμα από όλα, Ήρθε η ώρα να συνδέσουμε Revolut. Και PayPal. Λοιπόν, πώς γίνεται αυτό. Είναι το πιο γελίο βήμα που υπάρχει σε όλο το σύμπαν. Λοιπόν, πηγαίνουμε στο Bank Accounts και Cards. Login προφανώς, εγώ δεν το έχω κάνει. Και βλέπουμε εδώ πέρα, μπορεί να συνδέσει απευθεία τον τραπεζικό σου λογαριασμό. Δεν το συνιστώ. Link card. Έχω ήδη την Revolut μέσα, όπω βλέπετε είναι Mastercard. Πάμε να δούμε link card. Είναι το πιο εύκολο πράγμα. Card type. Η Revolut είναι Mastercard. Card number είναι ο αριθμό που έχει η κάρτα Revolut σα επάνω. Τον γράφετε. Η ημερομηνία σα είπα τρία νομεράκια να προσέξετε. Να ανοίξουμε τώρα και στον οδηγό να τα δούμε κιόλα. Ποια είναι αυτά τα νομεράκια ξανά μία φορά τα νούμεράκια είναι αυτά εδώ, τα τρία. Το Revolute Number, αυτό εδώ πέρα. Είναι πολύ εύκολο. Το γράφουμε. 10 κάθετος 18, το δικό σας προφανώς είναι το δικού σας, μένει εδώ expiration μήνα ε, μήνας και χρονιά. Και στο CSE, μην τρομάξετε που είναι CSC, εμείς θα βάλουμε το -V, v δηλαδή θα βάλουμε αυτό εδώ πέρα το νούμερο και ένα τριψήφιο νούμερο είναι. Για να γίνει και να πετύχει, πρέπει να έχει λεφτά η Revolut μέσα. Ένα ελάχιστο κόστο 4 με 5 ευρώ. Μην πάτε και μου βάλετε ένα ευρώ και δεν το πάρει. Θε τουλάχιστον 4-5 ευρώ μέσα. Λοιπόν, με το που πατήσει αυτό, γράφει το που είσαι, που δεν είσαι. Τα έχει φτιάξει από πριν την διεύθυνσή σου και πατά save. Και συνδέεται η Revolut σου με το πορτοφόλι σου. Το πιο απλό πράγμα στον κόσμο. Εάν κάποιοι έχετε πρόβλημα, απλά η μέθοδο είναι κάντε ένα logout, ξανακάνετε login και ξανακάνετε το. Θα δουλέψει σίγουρα. Οπότε έτσι έχουμε το PayPal μα και είμαστε έτοιμοι να αγοράσουμε χρηματάκια. Να αγοράσουμε χρηματάκια, με συγχωρείτε. Και είμαστε έτοιμοι να αγοράσουμε πράγματα από οπουδήποτε θέλουμε. Μπορούμε να τα συνδέσουμε είτε με το eBay είτε οπουδήποτε θέλεις να πάω να κάνω μια αγορά. Οπότε όλο αυτό απαιτεί 6 απλά βασικά βήματα. Το να μπει εσύ στο eBay ή να μπει στο GearBest ή οπουδήποτε. Απλά διαλέγεις πληρωμή με το PayPal και αυτόματα συνδέεται το PayPal σου επάνω. Λοιπόν, οπότε έχουμε ένα λογαριασμό check. Τον φτιάξαμε το λογαριασμό μας. να το κάνουμε και με πράσινα γράμματα. Να είμαστε πιο τέτοια. Λοιπόν, αυτό θέλω. Εδώ πέρα. Λοιπόν, πιο check πεθαίνεις. Φτιάξαμε το λογαριασμό μας. Πολλοί από εμάς έχουμε ήδη έτοιμο λογαριασμό. Το πρώτο κέριο βήμα είναι να φτιάξουμε web banking και να πάρουμε τους κωδικούς μας για να μπορέσουμε να τον ενεργοποιήσουμε από τον υπολογιστή. Αμέσως μετά κατεβάζουμε την εφαρμογή στο Revolut, είναι για Android και για iOS. Οπότε για όσοι έχετε Windows Phone υπάρχει ένα θέμα, κατεβάστε την εφαρμογή στο PC σας όπως σας έδειξα. Λοιπόν, αφού κατεβάσω και φτιάξω τη Revolut, πολύ όμορφα θέλω το τηλέφωνο μου, θέλω τα στοιχεία μου. Ε, εάν θέλετε να στέλνετε πάνω από 1000 ευρώ θα σας ζητήσει να βγάλετε φωτο, το, το, χρόνο. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι που στέλνουν πάνω από 1000 ευρώ το χρόνο έξω, σας ζητάει να βγάλετε φωτογραφία αυτοτητά σας για να επικυρώσει τα στοιχεία σας. Αυτό το κάνετε ή όχι. Εγώ που δεν έχω σκοπό να βγάλω τόσα χρήματα στο εξωτερικό για να κάνω αγορέ, δεν πρόκειται να το κάνω. Προ το παρόν τουλάχιστον. Οπότε Revolut. Την έφτιαξα. Πάει στην άκρη. Αμέσω μετά πάω στην τράπεζα και κάνω, στέλνω ευρώ με έμβασμα, προφανώ γιατί στέλνω στο εξωτερικό, στη Revolut. Λοιπόν, τι γίνεται, Σας συνιστώ να πάρετε του οδηγού που έχω στο, στην περιγραφή κάτω και να δείτε, έχει μια φωτογραφία για την κάθε τράπεζα ακριβώ τι κάνετε και τι βάζετε. Γιατί θα το ξεχάσετε μέχρι τότε. Λοιπόν, στέλνω τα ωραία τα μου ευρώ και αφού στείλω τα λεφτά μου, περιμένω να εμφανιστούν. Μόλις εμφανιστούν, ή ταυτόχρονα μπορώ να, περιμένω, να, το κάνω την ίδια ώρα, πάω στο PayPal, σα είπα paypal.com και φτιάχνω έναν ωραίοτατο λογαριασμό. Μόλι φτιάξω και ένα λογαριασμό στο PayPal, περιμένω. Μόλι εμφανιστούν τα λεφτά, δηλαδή, μόλι το πορτοφόλι γεμίσει με βρουλάκια και το δούμε να γράφει, α πούμε, πόσα ευρώ έβαλα μέσα, πάω στο PayPal και κάνω τη σύνδεση. Είδατε ότι είναι η διαδικασία των τριών δευτερολέπτων. Ίσα ίσα να γράψει τα νούμερα. Και έτσι έχω μία PayPal, η οποία μπορώ να συνδέσω όσου λογαριασμού θέλω πάνω, ό,τι θέλω και είμαι έτοιμο να κάνω αγορέ από eBay. Είμαι έτοιμο να αγοράσω από Gearbest. Από AliExpress, από που θέλω. Κατανοητό. Αυτά είναι τα απλά βήματα. Ε... Ανοίξτε, ξαναλέω, τα links στο description και δείτε τα σκαλοπάτια, σκαλοπάτια, βήμα, βήμα, πώς πάει όλο αυτό. Είναι υπεραναλυτικά. Κώστας, check the now, ελπίζω να σας έβαλα σε μία σειρά. Προσοχή χρειάζεται και μην αγχώνεστε για τίποτα. Όλα γίνονται. Αυτό κατάφερα εγώ που ήμουν ψηλό μπορεί οποιοδήποτε πολύ εύκολα να κάνει το ίδιο πράγμα. Ευχαριστώ για το χρόνο σας. Ευχαριστώ για όλα. Είναι ο πιο εύκολο και ο πιο γρήγορο τρόπο για να δουλέψει κάποιο και να κάνει την κάρτα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τα άτομα που έκαναν και στο Insomnia και στο iPhone Hellas Forum το, τους του οδηγού, οι οποίοι είναι κατατοπιστικότητα. Όλα τα credits πάνε σε αυτού. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σα και καλέ αγορέ.